Η συνάντηση δεν έγινε με το εργατικό κέντρο, έγινε με το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. Το λέω αυτό για να καταλάβουν ορισμένοι ότι δεν είναι τα χαρτιά που καθορίζουν ποιο σωματείο αντιπροσωπευτικό, ούτε οι νόμοι. Αλλά αυτό που το καθορίζει είναι η συμμετοχή του κόσμου, αυτοί που το υποστηρίζουν, αυτοί που ακολουθούν και αυτοί που είναι εδώ σήμερα. Το πρώτο που ξεκαθαρίσαμε, συνάδελφοι, και απαιτήσαμε από την εταιρεία, γιατί διάφορα ακούγονται, είναι σε σχέση με τον νεκρό. Απαιτήσαμε να μην γίνει καμία προσπάθεια συγκάλυψης, ούτε από την εταιρεία, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από κανέναν. Δεν πρόκειται να ξεχάσουν τον νεκρό, παρά τις προσπάθειες που κάνουν ορισμένοι, να το περάσουν στα ψηλά και στα ατυχήματα και δεν τρέχει τίποτα. Και δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, είναι κάτι που γίνεται σε όλα τα ατυχήματα, σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς. Δυστυχώς. Και το είπαμε και χθες, συνάδελφοι, ένας εργοδότης δεν έχει πάει ποτέ φυλακή. Είναι, νομίζω, συνάδελφοι, κατανοητό από όλους ότι ξεκινήσαμε μια μάχη, την οποία μάχη πρέπει να τη φτάσουμε στο τέλος. Είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι το δικό σας πάνω απ' όλα, να φωνάξουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους που δεν είναι εδώ και αυτούς που δεν είναι μέλη των σωματείων, γιατί πρέπει να γίνουν μέλη του σωματείου. Εδώ είναι το συμφέρον τους, εδώ είναι αυτό που πρέπει να πετύχουν, εδώ έχουν και αυτοί τη θέση τους. Έχουμε τη δύναμη να πετύχουμε πολλά, συνάδελφοι. Αρκεί να το καταλάβουμε, αρκεί να το πιστέψουμε. Είναι αφορμή, δυστυχώς, το τραγικό συμβάν, αλλά αν θέλετε θα είναι και αφορμή και καλύτερη απάντηση στη μνήμη του νεκρού συναδέλφου μας να πετύχουμε αυτά που λέμε. Στη συλλογική μας σύμβαση, τις καλές σχέσεις εργασίας, καλές συνθήκες δουλειάς και βεβαίως καλά μεροκάματα. Και όλα αυτά με την ενότητά μας μέσα από το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ που δείχνει τον δρόμο. Καλή συνέχεια.